Ζάρπα Radio 89,6. Το χανιώτικο ραδιόφωνο. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο στούντιο του Ζάρπα Radio στους 89,6 και ζωντανά μέσω live streaming στο Facebook, στο zarpa.gr και μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Οικονομίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Σταθάκη, τρεις μέρες έμειναν ουσιαστικά μέχρι τις εκλογές και αν οι προηγούμενες εκλογές κατέληξαν να είναι σε μεγάλο βαθμό μια έκπληξη, γιατί κανείς δεν περίμενε ούτε τη διαφορά ούτε το πώς έκατσε τελικά η μπήλια, θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο κάποιας όχι αντίστοιχης αλλά έστω μικρής έκπληξης στις εκλογές που έρχονται μεθαύριο? Εμείς τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε, να υπάρξει μια αλλαγή σχετισμού, να υπάρξει ένα πιο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας τρία ισχυρά επιχειρήματα. Το ανεξέλεκτο μιας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρειάζεται αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει αυτά που λέει το πρόγραμμά της με τεράστιες συνέπειες για τους πολίτες, και ταυτόχρονα θα είναι μια περίοδος στην οποία δεν θα έχει την ευχέρεια που είχε όσον αφορά το να δανείζεται και να δαπανά χρήματα γυρίζουμε σε ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο της οικονομίας. Δεν θα την έχει, διότι αν κάποιος κοιτάξει το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται στην Ευρώπη, όπως και το μεσοπρόθεσμο της Νέας Δημοκρατίας, διαφαίνονται δύο πράγματα. Πέρα από το προφανές ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες δεν έχουν περάσει στο μεσοπρόθεσμο, άρα ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε πρόκειται να τις κάνει, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Το δεύτερο και βασικό είναι ότι το πλαίσιο που θα οριστικοποιηθεί στα τέλη του 23 στην Ευρώπη θα επαναφέρει τουλάχιστον δύο κανόνες οι οποίες θα είναι αυστηροί. Το ένα κανόνας θα είναι η αύξηση του δημόσιου χρέους. Αυτό το τερμάτισε η Νέα Δημοκρατία την τετραετία αυτή, δηλαδή είχε παρέλαβε 356 δις από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχει φτάσει στα 408 δις το χρέος το ελληνικό, άρα έκρηξη του ελληνικού δημόσιου χρέους. Άρα αυτός ο άκρατος δανεισμός με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση θα σταματήσει. Και το δεύτερο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει θα είναι το ότι θα πρέπει να έχει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό της τάξης του 2-3%, κάτι το οποίο έχει καταθέσει και στο πρόγραμμα το ελληνικό. Ναι, αλλά κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου τώρα εγώ να σας ρωτήσω ότι το χρέος μπορεί να αυξήθηκε σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σου λέει το κυβερνόν και η προηγούμενη κυβέρνηση τέλος πάντων ότι ως ποσοστό του ΕΠ μειώθηκε διότι είχαμε ανάπτυξη. Και ήθιστε να το μετράμε ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποτίθεται το χρέος. Η απάντηση είναι ότι ο πληθωρισμός είχε αυτό το αποτέλεσμα. Ο πληθωρισμός στους 10% έριξε το ποσοστό διότι αύξησε το ονομαστικό ΑΕΠ, όχι το πραγματικό. Το πραγματικό αυξήθηκε με ένα 2%, 2,5%. Όχι όλες τις χρονιές, γιατί είχαμε και δύο χρόνια πανδημία που μειώθηκε. Άρα η ιδέα ότι η ανάπτυξη ρίχνει το χρέος δεν ισχύει για την τετραετία αυτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι παραπλανητικό. Είχαμε αθρηστικά 15% πληθωρισμό και αυτό έριξε το ποσοστό του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Στην πραγματικότητα όμως και το γεγονός φυσικά, για να το υπογραμμίσω, ότι περίπου 35 με 40 δις δεν εγγράφονται στο χρέος, γιατί είναι τα λεφτά που έχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα δανείστηκε η κυβέρνηση με κάποιες μορφές ρέπος και ομόλογα και δεν εγγράφονται στο δημόσιο χρέος γιατί είναι εσωτερικός δανεισμός. Και δεν φαίνονται πουθενά, δηλαδή. Δεν φαίνονται αυτό. Αυτοί δανείστηκαν, δηλαδή από τα 60 δις, δανείστηκαν 15 δις ομόλογα. 8 δις δανείστηκαν από την αρχή του χρόνου φέτος και 7 δις πέρυσι. Τα μεγάλο όγκο είναι χρήματα των δημοσίων φορέων, πανεπιστημίων, ΕΦΚΑ κτλ. Που είναι κατατεθειμένες στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτά δανείστηκε η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Η ουσία του προβλήματος παραμένει ότι έχουν εξαντλήσει με ακραίο τρόπο την δανειοληπτική ικανότητα της χώρας και ως εκ τούτου
η ευχέρεια που επέδειξε στο να διαχειρίζονται κατά τη γνώμη μας τα χρήματα αυτά, ενισχύοντας την κερδοφορία και την κερδοσκοπία εταιριών σε όλο αυτό το φάσμα, γιατί είχαμε ρεκόρ κερδών το 22 για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ρεκόρ 20ετίας. Άρα αυτή η μεροληπτική πολιτική των επιδομάτων που ενίσχυε την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων φτάνει στο τέλος και θα μπούμε σε πιο δύσκολες οικονομικές ατραπούς. Ωραία, αλλά υπάρχει τότε και ο αντίλογος που λέει ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου επιβάλλει από τα τέλη του 23 και την αρχή του 24 αυτές τις, θα σας επαναφέρει μόνο στις υποχρεώσεις αυτές των πλεονασμάτων και αυτά που είπατε, εάν ήσασταν εσείς στη θέση της κυβέρνησης που προφανώς θέλατε να είστε, πόσο διαφορετικά το χειριζόσασταν? Εμείς δηλαδή, χειριζόμασταν πολύ και διαφορετικά προφανώς. Και αυτό έγινε σαφές, γιατί αυτή ήταν και η κριτική μας στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που επέλεξε η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη που επέλεξε αυτό. Τι έκανε? Έδινε επιδόματα. Τα πας. Αυτά εννοείται. Κάθε μορφής και είδους, ναι. Ωραία. Και δεύτερον, χαρακτηριστικό, και αυτό τη διαφοροποιεί από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και είναι αυτό που λέγαμε εμείς, δεν πήρε μέτρα ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς. Αυτό το έκαναν όλες οι χώρες. Δηλαδή από την πολύ νεοφιλελεύθερη Αγγλία που έβαλε πλαφόν στις τιμές ρεύματος, έβαλε ένα 10% και ένα εξάμηνο το αναθεωρούσε, άρα έβαλε όριο αμέσως για να μην μπορεί να δημιουργούνται ουρανοκατέβατα κέρδη, μέχρι τη Γερμανία, την Ισπανία, που όλες πήραν μέτρα ρύθμιση των αγορών. Το δεύτερο πράγμα που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις, μείωσαν τους έμεσους φόρους ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Άρα η Νέα Δημοκρατία ήταν η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη που απλώς συντήρησε με ένα τρόπο επιδότησης της κρίσης και αντί να μαζέψει τα κέρδη και τα ουρανοκατέβατα κέρδη, άφησε να εξελίσσεται η κρίση με δημόσιο χρήμα. Αυτή ήταν η βασική της. Τι θα είχαμε κάνει? Θα είχαμε ελέγξει τον πληθωρισμό και την ενέργεια και την ακρίβεια με παρεμβάσεις στην αγορά και με μέτρα κοινωνικά που φυσικά χρειάζονται μέσα στην κρίση, τα οποία θα ήταν πιο ισορροπημένα και δεν θα οδηγούσαν σε τόσο τεράστια αύξηση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί, είχε προλάβει μάλλον να αναφερθεί και πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει ο αντίλογος από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία για όλα βασικά λέει ότι, παιδιά, ό,τι και να λέγαμε τώρα για τους φόρους, τα κέρδη, για τα τέμπη ή για οτιδήποτε άλλο, 40%. Και εσείς 20%. Οπότε, σαν να σου λέει ότι αυτά τα οποία λέτε δεν έχουν και μεγάλο ειδικό βάρος. Εσείς, ήθελα να ρωτήσω, κάποια εξήγηση, δεν ξέρω, είτε προσωπικά εσείς σαν υποψήφιος και πολιτικός, είτε συλλογικά σαν κόμμα, καταλήξατε στο τι ήταν αυτό που οδήγησε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή για να καταλήξει κάποιος να κάνει μια ανάλυση, διότι προφανώς αυτή η πολιτική εξέλιξη ήταν και απρόβλεπτη, και φυσικά οι γύροι θέματα που αφορούν και τη δική μας πολιτική, που πιθανόν να έχει λάθη ή διάφορα άλλα, την επικοινωνιακή πολιτική, το ρόλο των media, το ρόλο που κατά τη γνώμη μου έπαιξε και μια ιδιότυπη, πώς να το πω, πολιτική περίοδος. Κατά τη γνώμη μου ένα μεγάλο μέρος της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας είναι πολιτική τύπου Τραμπ, δηλαδή κατασκευάζει διάφορα ψευτοαλήθειες, μικροψέματα, μεγαλοψέματα και γύρω από αυτό προσπαθεί να φτιάξει μια πολιτική ατζέντα αντιπαράθεσης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόση ένταση στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται είχε διάφορα θετικά ή τουλάχιστον εμείς δεν μπορούσαμε να δείτε. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, αλλά δεν είναι η στιγμή νομίζω να αναλύσουμε τα αίτια αυτού του αποτελέσματος. Δεν γίνεται παρά μόνο επιφανειακά αν το κάνει κάποιος. Οπότε. Ωστόσο, έχει βάση στο εξής, διότι λέτε πως απαιτείται μια ισχυρή αντιπολίτευση, το οποίο είναι ένα ζητούμενο στα δημοκρατικά πολιτεύματα, προφανές είναι αυτό, αλλά όταν
ασκήσατε αντιπολίτευση την προηγούμενη τετραετία και καταλήξατε να έχετε πτώση. Δεν πρέπει να προσαρμόσετε κι εσείς κάπως αυτό που θα κάνετε την επόμενη τετραετία, γιατί προφανώς το προηγούμενο δεν λειτουργήσε. Έχετε απόλυτο δίκιο και σαφώς πρέπει να την προσαρμόσουμε. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως έχετε απόλυτα κάποια εικόνα για το πού θα προσαρμοστείτε, τι αλλά θα κάνετε. Νομίζω ότι με δύο διαδοχικές εκλογές και στον χρόνο που γίνονται αυτές οι δύο διαδοχικές εκλογές ήταν πάρα πολύ σύντομο αυτό που κάναμε και αλλάξαμε σε σχέση με την προηγούμενη στρατηγική. Ήταν μια ανανέωση των προσώπων, ήταν μια ανανέωση του πολιτικού λόγου όσον αφορά τις αιχμές του. Κορύφωση κατά τη γνώμη αυτής της αλλαγής ήταν να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία στα πραγματικά μεγέθη της όσον αφορά τις προεκλογικές εξαγγελίες. Ό,τι κάνει εξαγγελίες κατά το δοκούν, ενώ δεν πρόκειται να τηρήσει αυτά, έχει άλλη ατζέντα για την επόμενη τετραετία, το οποίο αποτέλεσε μια αιχμηρή και σοβαρή κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη μέρα, η επόμενη των εκλογών και ανάλογα με την κρίση και τα αποτελέσματα του ελληνικού λαού, θα διαμορφώσει το πλαίσιο μας στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να διαμορφώσει τη δική του στρατηγική για την επόμενη περίοδο. Για το ότι έχει αναπτυχθεί αισθητά ένας χώρος ο οποίος κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, με πολλά κόμματα, κομματίδια μικρότερα ή μεγαλύτερα που μπορεί να μπουν, μπορεί να μην μπουν στη Βουλή, αλλά ακόμα και αν δεν μπουν, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό και ενδεχομένως τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ελληνική πολιτική το επόμενο διάστημα, άσχετα αν καταλήξουν κάποια από αυτά στη Βουλή ή όχι? Κοιτάξτε, η διαμόρφωση ενός χώρου της ακροδεξιάς με χαρακτηριστικά λίγος πολύ σαν αυτά που εμφανίζονται και στην Ελλάδα μετά την περιπέτεια της Χρυσής Αυγής, Οι οικονομικές ρίζες δεν έχουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Δηλαδή έχουμε μια ενίσχυση της ακροδεξιάς περίπου σχεδόν σε όλες τις χώρες, το οποίο δείχνει και τις δυσκολίες κατά τη γνώμη μας ενός παραδοσιακού πολιτικού συστήματος το οποίο στηριζόταν σε μια σαφή διάκριση δεξιάς και αριστεράς, αλλά το οποίο ενέπλεξε τις κοινωνίες σε διαδοχικές κρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οικονομικές κρίσεις, η πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης του 2008 δημιούργησε ακραίες κοινωνικές συνθήκες, όξυνε τρομακτικά τις κοινωνικές αντιθέσεις, δημιούργησε φτωχοποίηση σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Άρα έχουμε ανακατατάξεις οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα κατά τη γνώμη μου που έγινε και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και δημιούργησαν ένα χώρο στην ακροδεξιά το οποίο στηρίζεται ουσιαστικά σε τρία επιχειρήματα. Ένα αντιμεταναστευτικό το οποίο προέκυψε στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια με πολύ μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν. Με αιχμή του δόρατος ένα αντισυστημικό λόγο ανορθολογικό και λίγο συνωμοσιακό, όπως να τον χαρακτηρίσω. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, ένα ακραίο εθνικισμό ο οποίος ενδραζόταν σε ένα βαθύ αντιευρωπαϊσμό και βαθύ σύστημα αντιπαγκοσμιοποίησης και πάλι λέγοντας. Άρα υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία ενίσχυσαν ένα τέτοιο, διαμόρφωσαν ένα τέτοιο χώρο και η αντιμετώπιση αυτού του πολιτικού φαινομένου τώρα έχει πολλές πτυχές. Η δική μας αιχμή του δόρατος παραμένει ότι πρέπει να αλλάξει η διάταξη των πολιτικών σε κρίσιμα θέματα και με αιχμή του δόρατος τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου των μισθών προκειμένου να αποκλιμακωθεί τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο βασικές αιτίες που παράγουν αυτά τα ακραία φαινόμενα. Κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να μην έχει πολύ σχέση με τις εκλογές αυτές, δεν έχει αν συζητηθεί καθόλου, αλλά μήπως έχετε κάποια πληροφόρηση, έχοντας και διατελέσει υπουργός οικονομίας, αλλά και περιβάλλοντος παλαιότερα και ενέργειας. Έχει ακουστεί πολλές φορές πριν τις εκλογές και τις προηγούμενες κυρίως, ότι μετά από αυτές θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις ενδεχομένως όσον αφορά τα ενεργειακά στο Αιγαίο.
Χωρίς να μπαίνουμε στα θεωρίες συνωμοσιολογίας ότι τα έχουμε δώσει όλα ή τα έχουμε πάρει όλα, γιατί αυτά εντάξει, ακούγονται δεκαετίες τώρα. Υπάρχει πραγματικά κάποιο σχεδιασμό και κάποια εξέλιξη? Ξέρετε να υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα σε αυτό το τομέα? Κοιτάξτε τα ενεργειακά, επειδή τα χειριστήκαμε ως κυβέρνηση. Τι θα κάνουμε με την Τουρκία, δηλαδή. Ξέρετε, ναι. Τα ενεργειακά. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πέρα από την Τουρκία, αναφέρομαι γενικώ στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ανέβρεση επί μια δεκαετία τώρα κοιτασμάτων θαλάσσιων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Και αναφέρομαι στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ελλάδα. Τα γνωστά κοιτάσματα που ακούμε εδώ και χρόνια. Ναι. Ναι. Αυτό δημιούργησε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς ως Ελλάδα τότε και ως κυβέρνηση φτιάξαμε μια στρατηγική μιας ευρύτερης συμμαχίας όλων αυτών των χωρών. Γι' αυτό φτιάξαμε και το φόρουμ που εδρεύει στο Κάιρο με της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το Ενεργειακό Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες που προείπα. Η Ιταλία επίσης συμμετέχει, η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή κατά πέτησή μας, και άρα φτιάχτηκε ένας χώρος. Τώρα η ελληνοτουρκική διάσταση του θέματος είναι ο κοινός τόπος, νομίζω, που εκκρεμεί και για το που η επίλυση είναι δεδομένη. Αφορά την υφαλοκρηπίδα και τις οικονομικές ζώνες, κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος το να επιληθεί στο δικαστήριο της Χάγης και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όλα τα άλλα που κατά καιρούς εκφράζει η Τουρκία είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι μια στρατηγική μεγάλο ιδεατισμού και δεν αφορά την Ελλάδα, ούτε την γκρίζα ζώνες, ούτε όλες αυτές οι θεωρίες που κατά καιρούς αναπτύσσει. Το διακύβευμα είναι ένα και μοναδικό, και αυτό αφορά τα ενεργειακά, η οριοθέτηση των οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας, το οποίο είναι θέμα του διεθνούς δικαίου και θα βγει με συμφέροντα τρόπο για την Ελλάδα εφόσον προσφύγουμε και δεχτούν και οι Τούρκοι να πάνε από κοινού όμως, και δεχτούν και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τρεις μέρες έμειναν μέχρι τις εκλογές. Έτσι, θα ήθελα να ακούσω τι θα θεωρείτε εσείς επιτυχημένο, τι θα θεωρήσετε μάλλον επιτυχημένο αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που εκπροσωπείτε στις εκλογές αυτές. Τι θα θεωρηθεί πια επιτυχία, αλλά και ποιο είναι το διακύβευμα κατά τη γνώμη μας, πέρα από αυτά τα συνθήματα που λένε πάντοτε τα κόμματα. Τι το σημαντικό έχουν αυτές οι εκλογές για τον κόσμο, για τον απλό πολίτη, ο οποίος θα κληθεί τα επόμενα 4 χρόνια να ζήσει στη χώρα αυτή και να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει? Ποια είναι αυτά? Νομίζω ότι κεντρική επιδίωξη είναι η αλλαγή των σχετισμών, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ και η σχετική αποδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος. Και το κεντρικό διακύβευμα, κατά τη γνώμη μου, έχει γίνει λίγο πολύ σαφές. Αφορά το πιο βασικό κομμάτι που αφορά τους Έλληνες πολίτες, που είναι το κοινωνικό κράτος, η κατάσταση στο ΕΣΥ, το αν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή όχι, ή θα παραμείνουμε σε αυτή τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες. Είναι η μεγάλη σύγκρουση γύρω από την παιδεία και το μέλλον της παιδείας, των πανεπιστημίων, του σχολείου, του δημόσιου σχολείου και πάει λέγοντας. Το τρίτο και βασικό, κατά τη γνώμη μου, είναι όλη η ιστορία που αφορά τα εισοδήματα του μέσου πολίτη, που είναι η μάχη γύρω από τους μισθούς, το αν οι μισθοί θα προσδιορίζονται μέσα από ένα σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα διασφαλίζει, ένα σύστημα που θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι μέρος της όποιας ανάπτυξης γίνεται στο μέλλον ή θα παραμείνουν σε ένα καθεστώς στασιμότητας των μισθών παρά την όποια ανάπτυξη. Ένας δημόσιος υπάλληλος 10 χρόνια δεν έχει πάρει αύξηση. Η οικονομία έχει κλείσει, έχει περάσει, έχει βρεθεί σε φάση ανάπτυξης. Ο μέσος μισθωτός, ο μέσος συνταξιούχος, ο μέσος εργαζόμενος σε ιδιωτικό τομέα πρέπει να διασφαλιστεί, αυτό είναι το διακύβευμα, ένα σύστημα με το οποίο θα είναι συμμέτοχος στην όποια ανάπτυξη του μέλλοντος. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα και φυσικά το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης, που είναι εμφανές ότι
Το μοντέλο ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας δίνει αποκλειστική έμφαση σε τουρισμό, real estate και ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών, τη στιγμή που είναι κοινός τόπος για μια ευρεία γκάμα του κόσμου, τη συνειδητοποίηση ότι η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται ένα πιο παραγωγικό μοντέλο, πιο τεχνολογικό, πρέπει να κάνουμε αλλού βηματισμούς προκειμένου να έχει μέλλον η ελληνική οικονομία. Κύριε Σταθάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και σε κάθε περίπτωση για το μετεκλογικό του πράγματος εδώ είμαστε να τα λέμε και μετά, όποια και αν είναι η κατάληξη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο Γιώργος Σταθάκης, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά και πρώην Υπουργός Οικονομίας. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά.